Σύμφωνα με τον πληθωρισμό και από ό,τι βλέπουμε τα στοιχεία της ΕΡΣΤΑΤ, περίπου στο 2,3 κοιμάθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή το μήνα Μάιο του 2024. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βλέπουμε για πρώτη φορά η οικονομία να βρίσκεται σε μια ισορροπία πλέον, ειδικά στην αγορά. Δηλαδή, δεν βλέπουμε πλέον ανατιμήσεις με αυτή τη μεγάλη ένταση και μέγεθος που βλέπαμε στο παρελθόν. Βλέπουμε μια ισορροπία και μάλιστα, αν εξαιρέσουμε τη ζάχαρη και το κακάο που, και τα αναψυκτικά που έχουν μια διαφορετικότητα στις τιμές και γενικά όλα τα παράγωγά τους λόγω κλιματικής αλλαγής και λόγω του ότι γεγονός δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή, ειδικά από τις χώρες της νότιας Αμερικής και της νότιας Αφρικής, παρατηρούμε μια αύξηση των τιμών και σε ό,τι έχουν παράγωγο με αυτά τα τρόφιμα και ειδικά του κακάου. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε να έχουμε μια υποτίμηση σε είδη μπαζάρ σπιτιού και επίσης στα ρύζια και στα γαλακτομικά βλέπουμε μια μείωση περίπου στο 3% μας σταθμικά έως και 5%. Τώρα για το γεγονός, σύμφωνα με τα στοιχεία και της ΕΡΣΤΑΤ, βλέπουμε μια αύξηση του όγκου πωλήσεων περίπου 1,9% σε όγκο και σε αξία. Εκεί τώρα παρατηρούμε ότι η περιφέρεια της Κρήτης είναι μια από τις πιο ευνοημένες περιφέρειες σε σχέση γεωγραφικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας μας, όπου εκεί βλέπουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων περίπου στο 4,4% σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες, όπου η Κρήτη καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ακολουθεί μετά η Βόρεια Ελλάδα περίπου στο 2,3% αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε και την Αττική η οποία είναι στο 1,6%. Παρατηρούμε ότι οι κριτικοί δίνουν περισσότερη σημασία στα τρόφιμα, που εκεί βλέπουμε οι πωλήσεις εκεί πέρα καταγράφονται πολύ πιο θετικά, και βλέπουμε τα είδη προσωπικής υγιεινής ή και τα αλκοολούχα ποτά να βρίσκονται σε μια μειωμένη ζήτηση, ειδικά στον χώρο της Κρήτης. Δείχνουν ότι μια και η περιφέρεια της Κρήτης έχει και τη χαμηλότερη, όπως βλέπουμε, ανεργία. Βλέπουμε ότι η Κρήτη είναι σε πολύ πιο ευνοϊκή θέση, ίσως γιατί ο τουρισμός, ίσως γιατί, αν θέλετε, ότι πολλά προϊόντα καλλιεργούνται εδώ, και θεωρώ ότι και τα εισοδήματα των κριτικών είναι ίσως λίγο καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.